Γεωργιάδης. Και εκτός διαδικασίας. Κυρία Φωτίου, έχει το λόγο. Από την αρχή, κύριε Πρόεδρε. Από την αρχή, κυρία Φωτίου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ένας πολίτης της χώρας αυτής, αν παρακολουθούσε τη Βουλή αυτή, από χτες και σήμερα και τα κανάλια, θα βλέπε ότι τη γραμμή τη δίνουν τα κανάλια και οι εφημερίδες, οι κυβερνητικές. Κατάπληκτος ο πολίτης αυτός θα βλέπε ότι την υπεράσπιση της ιδιωτικοποίησης την κάνουν τα κατεστημένα μέσα ενημέρωσης, διότι ο εισηγητής της συμπολίτευσης απλά επαναλαμβάνει τα επιχειρήματά τους, οι δε βουλευτές της συμπολίτευσης απουσιάζουν. Αν δείτε το, θα βλέπε αυτός ο πολίτης λοιπόν ότι στο μακρύ κατάλογο των ομιλητών υπάρχουν μόνο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 2-3 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό, και ρωτώ τον προλαλήσαντα, με τις μεγάλες ευφυΐες και εκείνα τα σοφίσματα που έχει μάθει από την αρχαιοελληνική γραμματεία, κακώς τα έχει μάθει. Ρωτώ λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, μήπως ότι κρύβονται και ότι σε τελευταία ανάλυση, εάν δεν υπήρχε το κόλπο του θερινού τμήματος, αυτά είχαν χοντρά προβλήματα εδώ μέσα. Μήπως σημαίνει ακριβώς ότι γι' αυτό δεν θέλετε το δημοψήφισμα. Ποια κυβέρνηση, η οποία έχει χάσει τη δεδηλωμένη, έχει χάσει τη δεδηλωμένη με την πρόσφατη λαϊκή ετοιμιγωρία, δεν θα είχε τη στοιχειώδη εντυμότητα να ζητάει η ίδια δημοψήφισμα για ένα τέτοιο μεγάλο θέμα. Παραπέζουμε το κρυφτούλι. 120 λοιπόν όσους χρειάζονται, με την έννοια ότι όλα τα κόμματα τα οποία κάνουν την αντίστοιχη πρόταση του δημοψηφίσματος υπάρχουν και συμψηφίζονται, όπως και ο κύριος Βορύδης ανέλησε σήμερα και ο κύριος Βουλγαράκης σε πρωινή εκπομπή, διότι βεβαίως τις γραμμές της κυβέρνησης θα τις μαθαίνουμε από τα κανάλια, όχι στη Βουλή. Στη Βουλή δεν θα είναι ο κανείς. Ο κανείς από εδώ και ύστερα. Γι' αυτό ακριβώς έχει επιλεγεί αυτή η μέθοδος. Λοιπόν, μάθαμε λοιπόν σήμερα ότι αθρίζονται οι προτάσεις πράγματι επί του επίδικου, δηλαδή δημοψήφισμα για τη μικρή ΔΕΗ. Αλλά πού θα βρούμε τους 180... Πού θα βρούμε λοιπόν τους 180, αν είχαμε λίγη εντυμότητα, 180 έπρεπε να ζητηθούν από την ίδια τη συμπολίτευση. Από την ίδια τη συμπολίτευση. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που ντρέπονται για αυτή την ιστορία της μικρής ΔΕΗς μέσα στη συμπολίτευση. Και φάνηκε και από τον τρόπο που τοποθετήθηκαν και οι εισηγητές. Ερωτήσεις λοιπόν. Ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Ποιος απλός πολίτης θα βγάζε στο σφυρί, θα εκποιούσε ό,τι είχε, τα σημικά του, τα διαμαντικά του, χωρίς να ξέρει πόσο αξίζουν. Ρωτήσαμε χιλιάδες φορές τον Υπουργό πόσο αποτιμάται αυτό το οποίο βγάζεται προς ιδιωτικοποίηση. Απάντηση καμία. Δεύτερον, τι σημαίνει μπαίνει ιδιώτης στη ΔΕΗ ή ιδιώτες σε περίοδο κρίσης. Πόσα νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Πόσα έχουν κάνει μικρό ή μεγαλό διακανονισμούς. Ξέρει ο Υπουργός Ενέργειας. Πόσα νοικοκυριά τους έχει κοπεί το ρεύμα. 300.000. Τι θα ζήσουμε, αυτοκτονίες τον επόμενο χρόνο, εάν μπουν οι περιβόητοι επενδυτές, όπου θα τους τηλεφωνούν κάθε μέρα στα σπίτια από το Χάραμα. Δεν πληρώσατε το λογαριασμό της ΔΕΗ. Αυτή η ιστορία θα παιχτεί του χρόνου. Τρίτον, δεν κατάλαβα στην τροπολογία που φέρνετε για τη μετεγκατάσταση των οικισμών. Η ΔΕΗ έχει πληρώσει μετεγκατάσταση οικισμών μέχρι σήμερα. Με ποια λογική θα την ξαναχρεωθεί το δημόσιο τη μετεγκατάσταση των οικισμών. Και αν κατάλαβα καλά, μήπως πάμε για νέες σκουριές, για νέα υποδείγματα σκουριών σε όλη την Ελλάδα. Αυτό υποπτεύομαι ότι συμβαίνει. Αυτό υποπτεύομαι ότι συμβαίνει.
Και επειδή πάρα πολλές φορές λέτε αυτού του τύπου στα εφιολογήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης αφού είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέτοια πράσινα άλογα, θα ήθελα να σας πω μερικές από τις αρχές που έχουμε στο πρόγραμμά μας για τους άξονες και τις προτεραιότητες ενεργειακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στα θέματα που συζητάμε. Στις άμεσες προτεραιότητες είναι σαφώς να καταργήσουμε όλους αυτούς τους μνημονιακούς νόμους, διότι βεβαίως δεν είναι ένα σχεδίο, που αφορούν την ενέργεια. Θα τους καταργήσουμε και αυτούς τους άμεσους και όσους μπαίνουν εμπόδιο στο να είναι η ενέργεια δημόσιο αγαθό. Για μας αυτό είναι προτεραιότητα. Όμως το κεντρικό μας θέμα στις άμεσες προτεραιότητες είναι δύο θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον ελληνικό λαό. Το ένα είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το οποίο είχε θύματα πέρυσι και είναι ένα από τα μεγάλα στοιχεία παραγωγής ενέργειας. Όλη η ιστορία του πετρελαίου δηλαδή και των πετρελαιοειδών, και αυτό θα το καταργήσουμε. Θα καταργήσουμε άμεσα τον ενίο φόρο κατανάλωσης και δεύτερον θα ακολουθήσουμε μια πολιτική δραστικής αντιμετώπισης ενεργειακής φτώχειας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εφόσον εμείς πιστεύουμε ότι η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό, κοινό αγαθό, για το σύνολο του πληθυσμού, θα έχουμε μια κλιμακούμενη, δίκαιη, τιμολογική πολιτική, χαμηλές τιμές για την ευρεία λαϊκή κατανάλωση, με προτεραιότητα στους ανέργους, στους εργαζόμενους χαμηλούς οδήματος και στις μικρές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε κατάσταση σοβαρής υλικής αποστέρησης, θα εξασφαλίσουμε μια ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου θέρμανσης που ανταποκρίνεται στα κριτήρια, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτή είναι μια πολιτική άμεσων ενεργειών της αριστεράς. Από εκεί και ύστερα έχουμε ένα μεγάλο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ανασχεδιασμού της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Και με αυτά εμείς θα προχωρήσουμε πολύ σύντομα, ελπίζω, στην κατάσταση και βεβαίως δεν θα μπορέσετε να εφαρμόσετε καν αυτά που θα ψηφίσετε σήμερα, εάν ψηφίσετε. Σας ευχαριστώ.